Η μερίδα με θέμα την εκτροπή του άνορου του Αχελώου πραγματοποίησαν οι οικολόγοι πράσινοι σήμερα στη Λάρισα. Για έργο υδροδεινόσαυρο έκανε λόγο ο αναπληρωτής καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Κίμων Χατζιμπύρος. Επανεξέταση του θέματος ζήτησε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σπύρος Δανέλης. Και για το τέλος ενός μύθου μίλησε ο Γιώργος Χονδρός, μέλος της γραμματείας του τμήματος περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα έργο όπως η εκτροπή του Αχελώου, ένα τόσο αμφιλεγόμενο έργο που έχει και μακριές ιστορικές ρίζες, νομίζω ότι είναι ένα κατεξοχήν έργο που θα πρέπει να ξανασκεφτούμε. Το κόστος όφελος. Θα πρέπει να απαντήσουμε σε βασικά ερωτήματα που δυστυχώς δεν έχουμε απαντήσει και δεν αφορούν μονάχα την περιοχή την ευρύτερη της Θεσσαλίας, αλλά το σύνολο του ελληνικού χώρου, τη γεωργία θέλουμε. Το να συζητάει κανείς για την ολοκλήρωση ενός έργου, το οποίο μέχρι τώρα τίποτα άλλο δεν έχει καταφέρει να κάνει παρά μόνο να καταβροχθήσει τεράστιους οικονομικούς πόρους και να κάνει μεγάλη ζημιά στο περιβάλλον, ακούγεται ιδιαίτερα παράτερο, θα μου επιτρέψετε να πούμε. Εμείς είμαστε της άποψης ότι και αυτός ο μύθος πρέπει να τελειώσει. Όπως ο μύθος των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως ο μύθος των Μεσογειακών Αγώνων εδώ στην Θεσσαλία. Αυτά τα έργα χαρακτηριστικά τα λένε υδροδεινόσαυροι. Τα πολύ μεγάλα έργα μεταφοράς νερών σε μακρινές περιοχές. Κανένας δεν ξέρει πόσο σημαντικό θα είναι το όφελος, κανένας δεν ξέρει ποιο ακριβώς είναι το έργο, πόσο θα κοστίσει και με ποιο τρόπο θα γίνει. Την ευρωπαϊκή πολιτική για το νερό και τις θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου ανέλησε ο Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, Νίκος Χρυσόγελος. Στα θέματα του Αχελώου θα έλεγα ότι συνεχίζεται ακόμα να υπάρχει μια αντίληψη. Αυτή που ξεκινούσε από μια λογική μεγάλων έργων που θα μας έλυναν με ένα μαγικό τρόπο τα προβλήματα. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος, αν κανείς μιλήσει με τον κόσμο στη Θεσσαλία, καταλαβαίνει ότι αυτό το μοντέλο έχει πια ξεπεραστεί και ότι πρέπει να πάμε κάπου αλλού. Και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Δηλαδή, πώς θα γίνει η διαχείριση του νερού με τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει άμεσο αποτέλεσμα σήμερα, με τρόπο συμβατό στο περιβάλλον και με οικονομικό τρόπο.